καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Εν τω μεταξύ, πριν που ερχόσουνα, που για να μπει στο στούντιο, κάνω ένα έτσι. Τελικά όντως μοιάζεις με τον Άκη. Είσαι πιο ωραίος εγώ. Στο εγώ λένε. Δεν μπορώ να το δω. Μου το λένε, αλλά δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή, πρώτη φορά που το άκουσα στο MasterChef. Όχι, κοίτα. Παλιά, όταν ήμουν μικρός, το λέγαμε πιο συχνά. Αλλά εγώ δεν το βλέπω, ας πούμε. Δηλαδή, είναι. Εντάξει, μπορεί να, κάποια γκριμάτσα μπορεί να μοιάζει, οτιδήποτε, αλλά. Νιώθω και λίγο στον τρόπο που μιλάτε. Άμα αφαιθώ γενικά ελεύθερος, δεν καταλάβεις τι λέω. Α, ωραία. Δεν ξέρεις, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Κάναμε ένα τεστ, δώσε μου λίγο. Τώρα με κάνεις κοκκινή. Ξέρεις τι είπε πάνω ότι ψευδόνυμα σου έχουμε δώσει. Όχι, σεφ. Άκης Πετρετζίκης. Μεγάλος εγώ. Όντως. Όχι. Μοιάζει, τέτοια σύγκριση δεν μοιάζει. Ε? Το μοιάζει, σεφ. Δεν μοιάζει, έχουν διάφορα πάνω. Έχετε μιλήσει καθόλου μεταξύ με τον Άκη? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουν γίνει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή και ο Άκης το είχε πάρει ξέρω, πριν 12 χρόνια. Οπότε κάποια στιγμή νομίζω σταματάς να το παρακολουθείς. Κάπου ναι, ναι. Αλλά και πάλι είναι και τελείως άλλη φάση. Ενώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμος, πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Οπότε νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ άσχολος, ρε παιδί μου. Οπότε πει να μην έχει χρόνο τώρα να κάτσει να συζητήσει κτλ. Εσύ πώς και το πήρες απόφαση να πας πέρυσι στο MasterChef? Το σκεφτόμουν αρκετά χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο σου δίνει μια αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα, στη δουλειά σου. Σε μαθαίνει λίγο στον κύκλο και τι είχε γίνει με μένα. Είχα φύγει 3 χρόνια στο Λονδίνο. Οπότε όταν γύρισα πίσω, οι σεφ οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, ή είναι ακόμα στην επικαιρότητα οι μεγάλοι, δεν με γνώριζαν. Mm. Γιατί έκανα το βιογραφικό μου στο Λονδίνο. Οπότε μου έδωσε και μια ευκαιρία τύπου να με μάθουν, να με δούνε και να μπω λίγο στον κύκλο πάλι της Ελλάδας. Την έκανα μόνο με τη δηλώση. Όχι αυτό που λέμε. Την έκανε ένα κολλητός μου, την έκανε η θεία μου από το χωριό. Την έκανα εγώ. Ωραία. Ο ίδιος. Είπα στον Πάνο ότι τον φωνάζουμε Άκη Πετρετζίκη. Ναι. Τι είπε? Ότι αυτός είναι πιο όμορφος. Σκληρός. Εγώ ψηφίζω Άκη Πετρετζίκη. Τι στάση είναι αυτή, η ντροπή μας. Υπάρχουν και περιπτώσεις συνάντησης μέσα στο παιχνίδι που πάνε απλώς μόνο για τη δημοσιότητα? Κοίτα, σίγουρα πάνε. Όπως ξέρεις, σε κάθε διαγωνισμό που προβάλλεται τηλεοπτικά, πάει πολλοί κόσμος για να κάνει χαβαλέ. Έχει βάλει ένα θύμα με τους φίλους του, θέλει να τον δείξει τηλεόραση. Υπάρχει παντού. Απλά δεν νομίζω πως. Αν δεν έχεις πάει λίγο, επειδή σε αρέσει και μαγειρική, δηλαδή, αν πάρει μόνο για να προβληθείς, ας πούμε, δεν θα σε περάσουν στο σπίτι οι κριτές. Ναι. Θέλουν να δουν και κάτι μαγειρικό. Mm-hmm. Είναι μια χαρά το πιάτο, αλλά αυτό θα βοηθούσε ενδεχομένως. Πάντως μια πάρα, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Μπράβο. Ευχαριστώ σε. Κοίτα. Εγώ Νικήτα, θα σου πω ότι. Κάτσε. Μπράβο, Πάνο. Συγγνώμη. Κύριε Κοντιζά, δεν το άκουσα. Χίλια συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Και όταν λοιπόν πέρασες από τις δοκιμασίες, πέρασες την πρώτη φάση και μπαίνεις πια στο σπίτι, το περίμενες όλο αυτό? Όταν πήγα στους 10, μετά το πίστευα ότι μπορώ να πάω μέχρι τελικό. Γιατί ξέρεις, με τους 10 είναι πολύ ζώρικο και δεν είναι ότι είναι μόνο θέμα γνώσεων και θέμα skills κτλ. Είναι και θέμα μη σου κάτσε ένα ποδιά. Ναι, βέβαια. Κάτι να καεί, να μην έχεις άλλο τελείως. Είναι και το στρες που παίζει ρόλο. Οπότε ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Αλλά στους 10 και μετά λέω πάμε δυνατά. Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, το 5, 4, 3, 2, 1 και ο χρόνος, το 45 λεπτά φτιάξτε, δεν ξέρω εγώ, 3 πιάτα. Είναι πραγματικός χρόνος. Εγώ θα σου πω που το είπα τσιμήνες, άσπισαν τα μαλλιά μου, έχασα 10 χρόνια τη ζωή μου. Είναι πραγματικά όλα. Και όταν πήγα, δεν το πίστευα, έλεγα. Έλεγα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή, θα είναι, ξέρω εγώ, 2 ώρες, θα το κόβουν και κάπως θα το φτιάχνουν. Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέει η π.χ. ο Θείος Λεωνίδας, 4-3-2-1 πάμε. Και ξεκινάς και μαγειρεύεις κανονικά. Αυτό πρέπει να είναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι πιο ζώρικο. Ναι. Αγαπημένος Κρητής? Κοίτα, τους αγαπάω τους τρεις πάρα πολύ, αλλά έχω μια δυναμία στο κύριο Κουτσόπουλο. Θα έρθει μπροστά ο ζαχαροπλάστης του MasterChef, ο Πάνος. Μιλάτε ακόμα και. Δεν είναι ότι μιλάμε σε καθημερινή βάση, γιατί και εκείνοι τρέχουν πάρα πολύ. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ στο γύρισμα, έχουν το μαγαζιά τους κτλ. Αλλά όποτε χρειαστείς κάτι, υπάρχει μια. Δηλαδή θα τους ζητήσεις κάτι, θα τους ρωτήσεις κάτι, είναι πάντα εκεί. Και θα σου κάνουν και κανένα χαβάλι και εκείνοι, άμα δουν κάτι που τους άρεσε πίσω στο Instagram ή οτιδήποτε. Άρα είναι ωραίο. Διατηρείται ακόμα επαφή, έχουν συμβουλευτικό ρόλο απέναντί σας. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Σε σένα, ναι. Ναι. Για μένα, όποτε έχω στείλει μήνυμα για κάποια βοήθεια στον κύριο Κοντιζά, π.χ. για μια σάτσα που δεν ξέρω, στον κύριο Κουτσόπουλο, για να πάω να φάω εκεί, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ βοηθητική, πάρα πολύ ευγενική. Και, με το έπαθλο, τι γίνεται, το έχεις πάρει? Το έπαθλο το πήρα, ναι. Μπράβο. Πολύ καλό, αλλά θα σου πω ότι έχω κάνει μαγιά, άκου να δεις τι γίνεται. Επειδή είμαι σπάταλος γενικά σαν άνθρωπος, okay. Δηλαδή μπορώ να πάρω τα λεφτά τώρα και να μην τα έχω σε 2 μήνες. Κράτησα το ένα έπαθλο, είχα κερδίσει άλλο ένα έπαθλο 7 χιλιάρικα.
στο διαγωνισμό. Ναι. Οπότε αυτό το κράτησα, έχει φτάσει περίπου στα μισά, έχει μειωθεί κατά πολύ. Και τα υπόλοιπα λεφτά που πήρα, το μεγάλο ποσοστό δηλαδή. Τις 50.000. Ναι. Τα έδωσα στη μάνα μου με τη μία που έχει ένα λογαριασμό δικό μου, αλλά εγώ δεν έχω ούτε IBAN εκεί, ούτε κάρτα, ούτε τίποτα. Και τα έδωσα με τη μία εκεί. Πες μου έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να τα παίρνω και να έφευγα ξέρω δύο μήνες να πήγαινα όπου να είναι. Η μέρα σας εντωμεταξύ, πώς είναι εκεί πέρα. Θέλω να πω όχι αυτό που βλέπουμε εμείς. Ξυπνάτε. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνετε. Είναι πολύ καλή μέρα θα πει εκεί μέσα, θα κάτσω το τέλο. Κοίτα, θα σου πω τι γίνεται. Είσαι όλη μέρα σε γύρισμα. Okay. Δηλαδή το γύρισμα, πέρα το μαγειρικό που είναι αυτό που βλέπει, είναι μία ώρα, είναι δύο ώρες, είναι τρεις ώρες. Όλο το υπόλοιπο είναι τηλεόραση, οπότε έχει συνεντεύξεις, έχει αναμονή. Νομίζω ξέρει καλύτερα από μένα που μπορεί να είναι αυτό. Εγώ το περίμενα και έχει ξεκινήσει προς το τέλος να με κουράζει λίγο. Εννοείς από τις συνεντεύξεις που βλέπουμε αυτές που είστε μόνοι σας. Ναι, συνεντεύξεις π.χ. είμαστε 24 άτομα. Mm. Οι δημοσιογράφοι μπορεί να είναι 5. Mm-hmm. Βάλε το να κάνει ο καθένας μία ώρα συνέντευξη. Okay. Όλο αυτό, ρε παιδί μου, με 5 άτομα να περάσει, περιμένεις κανένα 3-4 ώρο. Ναι. Μετά. Μπορείτε να ακούτε κιόλας τι λέει ο άλλος. Όχι, όχι. Οι παίχτες είναι σε ένα χώρο παικτών, ο οποίος είναι για να κάθεσαι περιποιημένος, ωραίος. Μας είχαν γενικά στην πένα στην παραγωγή. Αλλά όταν κάνεις συνέντευξη, ξέρεις. Ναι. Μένεις μέσα στο βάθος της σπηλιά και δεν σε ακούει κανένα. Και με το που βγήκες, ο πρώτος άνθρωπος που είδες. Η φίλη μου. Η μάνα μου στην αρχή και μετά νομίζω η φίλη μου. Δηλαδή κάτσα 10 λεπτά με τη μάνα μου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ θα στο κρατούσα, άμα ήμουν η μαμά σου. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αυτό κάνουν, δεν υπάρχει. 10 λεπτά με τη μαμά. Πήγα εκεί, θα τα πω αύριο γιατί είμαι κουρασμένο. Έκατσα λίγο, ξέρει, με φίλησα κτλ. Ξεκουράστηκε με του φίλου. Ναι, βέβαια, λογικό. Τέλος. Νομίζω έτσι κάνουν όλοι, δεν ξέρω. Από την καινούργια σεζόν. Ναι. Για πες, πώς σου φαίνονται τα πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Έχει πάρα πολύ ψωμάκι υπόθεση όλοι. Οι κριτές είναι ακόμα πιο. Κάνανε παιδιά όλοι και έχουν τρελάθει, καταλάβες. Είναι ακόμα πιο ρεξάτη. Και έχει και πολύ ψηλό επίπεδο από ό,τι είδα σε κάποια αποσπάσματα έτσι, που πρόλαβα να δω. Άμα σου έλεγα να ξαναπάς. Να διαγωνιστώ, δεν πήγαινα. Άρα δηλαδή του τύπου πρόσφατα γινόταν ένα αντίστοιχο MasterChef All Star. Ναι. Δεν θα πήγαινες. Φέτος δεν θα πήγαινα σίγουρα. Και για επαγγελματικούς λόγους. Mm. Θεωρώ ότι είμαι στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να φτάσω μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω. Κοιτάμε, γινόταν σε 2 χρόνια. Το σκέφτεσαι. Μπορεί να ήμουν ακόμα καλύτερα επαγγελματικά, οπότε να πήγαινα, αλλά θα μου είχε λείψει λίγο περισσότερο αυτό και θα ήθελα να διαγωνιστώ με όλους τους νικητές και τους. Όσοι πήγαν προς το τελικό, ρε παιδί μου. Αλλά και πάλι θα είχα στο μυαλό μου ότι εάν φύγω πρώτος, εγώ δεν θέλω. Θα με τσούξει πάρα πολύ και μπορεί να μην το κάνω. Και είναι κανένα λόγο ότι λεφτά παίζουν έτσι. Παίζει και αυτό μεγάλο. Οπότε, okay. Το πιο περίεργο μήνυμα θέλω να θυμηθείς που έλαβες βγαίνοντας από το παιχνίδι. Το πιο περίεργο μήνυμα. Μπορώ να σου πω ότι έχω γυρίσει από το πρωινό του Σταρ. Δεν ήταν μήνυμα ακριβώς. Και έχω δει φωτογραφία, δηλαδή γυρνάω το πρωινό. Παρκάρω το μηχανάκι, ανεβαίνω στο σπίτι, κάνω ένα μπάνιο κτλ. Και βλέπω φωτογραφία από κάτω το σπίτι. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν στο φαρμακείο, το είχα φαρμακείο από κάτω. Ναι. Οπότε είδε ότι μπαίνω εγώ στο εκεί και μου λέει να ανέβω. Προφανώς εντάξει, δεν ανέβει κτλ. Αυτό είναι ένα από τα πιο έτσι, που μου έχουν τύχει. Εντάξει, εκεί ψιλοτρομάζεις κιόλας. Εντάξει, ναι, δεν. Η φωτογραφία ήταν φωτογραφία. Δεν το σπίτι, δεν το σπίτι. Ναι, ήταν το σπίτι μου. Πω. Και τι απάντησες. Απάντησα, λέω ότι. Τι είναι αυτό, μου λέει. Το σπίτι σου μου λέει εδώ πέρα, μένεις, λέω ναι, μου λέει να ανέβω. Α, είπες και ναι, ατρόμητος. Εντάξει, αφού μπήκαμε στο σπίτι. Εντάξει, προφανώς δεν είπα να ανέβει. Ναι. Είπα ότι όχι, να είστε καλά κτλ. Αλλά ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια είναι. Δεν μου ξανατύχει. Κολακευτικό και αυτό, οκ. Ναι. Έχεις βγει ραντεβού από social media. Πριν το παιχνίδι τώρα. Τώρα, μετά το παιχνίδι. Έχω βγει, ναι. Αφού χώρισα έτσι, γιατί είχα και σχέση. Okay, οπότε ναι. Μετά χώρισα και ναι, έχω βγει. Με... Δεν το προτιμώ, η αλήθεια είναι, αλλά το έχω κάνει. Με φαν, ας πούμε. Δεν τη ρώτησα να το βλέπει. δεν μπορεί να μην το έβλεπε, να μην είχε πάρει πρέφα ότι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έχει κερδίσει ολόκληρο το MasterChef. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι βγήκαμε γι' αυτό. Απλά είχαμε πιάσει του κουβέντα, ρε παιδί μου. Μία, δύο, τρεις, βγήκαμε. Εκπομπή μαγειρική θα έκανε. Θα με έπαιρνε κάποιος να κάνω, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Γιατί? Θα σου πω. Δεν σου έχουν προτείνει. Κοίτα, όχι, δεν μου έχουν προτείνει για τηλεόραση, όχι. Mm-hmm. Για YouTube με έχουν πλησιάσει 2 εταιρείες, οι οποίες θέλουν να λάβουν όλα τα έξοδα και να κάνω κάτι. Με τη μαγειρική, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς? Ήμουν γενικά πολύ κακός μαθητής σε όλη τη διάρκεια. Από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου δεν είχα ανοίξει βιβλίο, αλλά παραδόξως δεν έμενα κιόλας. Ούτε μεταξεταστήριο ούτε τίποτα.
Οπότε ήσουν και κακός μαθητής, αλλά και το και άτακτος, ας πούμε, το κακό, τις έπαιρνες τις αποβολές σου, αυτό θέλω να φουλ. Μπράβο. Τις έπαιρνα φουλ. Κοίτα, ήμουνα ένας πολύ ζωηρός, ειδικά στην εφηβεία, πολύ ζωηρό παιδί και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ με τίποτα. Γενικά όταν κάτι δεν μου αρέσει, ήρθε η ώρα για Πανελλήνιες, έγραψα 3, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η μάνα μου κάνει τους αυλούς που έκανα το Λύκειο, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε λέω, τι θα κάνω τώρα, δεν έχω περάσει πουθενά, κάτι πρέπει να κάνω και λέω, δεν πάω σε ένα σχολείο. Και θα σου πω γιατί. Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και η μητέρα μου. Δηλαδή, στο Λύκειο που αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να διαβάσω. Δεν υπάρχει σωσμός. Μου λέει, φίλε, θα κάτσεις, ναι ή όχι. Τη λέω, όχι. Μου λέει, μην δίνω λεφτά σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Και θα δώσω μετά το σχολείο, γιατί προφανώς δεν θα περάσει κάπου. Όμως. Ούτε από το σχήμα μου λέει, προφανώς δεν θα περάσει κάπου. Οπότε α πάνε κάπου αλλού αυτά τα λεφτά. Αδυναμία στη μαμά ή στον μπαμπά. Αδυναμία στη μαμά, σίγουρα, αλλά και στον μπαμπά. Αλλά έχω χάσει τον πατέρα μου τα 18, ας πούμε. Όλοι οπότε πάμε. Έχω και στον πατέρα μου τεράστια δύναμη, κατάλαβες. Ναι. Αυτό δηλώσει ότι σου τύχε τώρα πάνω στην ενηλικίωση, νομίζω ότι ήταν λίγο πριν τα 18 μου. Και πώς διαχειρίστηκες τότε? Εντάξει, είναι ζώρικο. Άμα είναι ο πατέρας σου, είναι ο πατέρας, είναι η οικογένεια. Παιδί μου, είναι ζώρικο. Εντάξει, ήταν. Δεν το συνειδητοποιείς με τη μία, η αλήθεια είναι. Όχι. Σου παίρνει λίγο χρόνο. Αλλά οκ, okay, ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, δεν είναι ότι δεν το σκέφτεσαι ή πονά λιγότερο, αλλά ξέρεις. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέει ότι ο χρόνος σιγά σιγά τα πουλώνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, όχι, okay, ακόμα το σκέφτεσαι. Και αναρωτιέσαι πώς θα ήταν, ξέρω, κτλ. Αν είναι ακόμα δύο, κτλ. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο στη ζωή όλα αυτά, ρε παιδί μου. Έχεις και δύο αδέρφια. Έχω νομίζω. Μια αδερφή ετεροθαλής που είναι από τον πρώτο γάμο του πατέρα μου, αλλά νιώθει ο μπαμπάς. Και έχω και έναν αδερφό. Σας έκανε δεχτή περισσότερο, φαντάζομαι, ως οικογένεια από όλοι. Ήμασταν έτσι καλυσδεμένοι. Δεν ωραία. Είχαμε. Ήμασταν από την αρχή έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ. Και είστε πανηδί. Τέλεια. Φεύγω. Σηκώνομαι. Γεια, έξω.